Καλημέρα σας. Α, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Τώρα, είστε καλά. Τώρα με συγχωρείς, με βάζεις αυτή τη διαδικασία, θες να συγκρίνουμε τις λαγάνες μας. Κοιτάξτε, λαγάνα όπως του συλλόγου του Ευστάθιο Χωραφά αποκλείεται να γίνεται. Να μετρήσουμε τις λαγάνες μας. Λοιπόν, πιάσε τη λαγάνα μας που είναι από τον Μπάμπη. Καλά τα είπαμε. Έχουμε και τουρσιά. Και τουρσιά, ορίστε. Και εμάς ταβέρνα Μπάμπης είναι. Με το καλημέρα, λέει η δική μας η λαγάνα. Όχι, κεντρικιά μου, αυτό λέει άλλο. Κεντρικιά μου, πάρε τη λαγάνα. Λέει, λέει φούρνος, ραβαίνει. Φούρνος ραβαίνει, λέει. Και εδώ λέει με το καλημέρα. Γιατί θα μου πεις τώρα καλά, εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν ξέρεις να διαβάζεις. Παίζει και αυτό το σενάριο όμως. Εγώ έχω όμως λαγάνα, την οποία την έκανε ο σύλλογος του Ευστάθιο Χωραφά στην πατρίδα. Α, εντάξει, που είχαμε κάνει. Μιχάλη, είναι λίγο μικρή η λαγάνα σου όμως. Τη βλέπω λίγο, όχι μακρουλή, πιο στρογγυλή τη βλέπω. Έτσι την κάνετε εκεί πάνω. Α, όχι. Έχουμε κι άλλη λαγάνα. Έχουμε σε τέτοιο στυλ. Α, να το, μπράβο, να το αυτό. Τέλεια, πολύ ωραία. Και πάλι η δικιά μας είναι μεγαλύτερη. Και τώρα, πλην τη λαγάνα που σας δείξαμε και τα ωραία τουρσιά, πάμε στο καλύτερο, το να δείτε το τι γίνεται. Έχουμε και χαλβά, έτσι το είπαμε για το χαλβά. Ο χαλβάς φημίζεται εδώ για την Ιβέρια. Τέλεια. Είναι ο καλύτερος χαλβάς. Τώρα θέλετε να σας ανοίξω λίγο την όρεξη, γιατί σε μία ώρα ακριβώς εδώ στην πατρίδα θα γίνει ένας πανικός. Τώρα πάμε σιγά σιγά. Για να δούμε τι ετοιμάζετε. Για κοιτάξτε εδώ πέρα, κοιτάξτε. Φασουλάδα. Τρομερή. Εμεί τρώμε τώρα. Πόπο, φασολαδίτσα, όλα τα λεφτά. Κοιτάξτε και κρύο, και βροχή και κρύο, ό,τι πρέπει είναι για φασολάδα σήμερα ο καιρός. Ναι, ακριβώς. Να φωνάξω λίγο τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Έλα, πρόεδρε, έλα. Εννοείται. Λοιπόν, την φασολάδα έχει μία παράδοση Χριστίνα να την κάνει πάντοτε ο πρόεδρος. Εδώ έχει κομμένα τα κρεμμύδια. Πόπο, παιδιά. Για πέστε μας, πρόεδρε, τι έχεις εδώ πέρα. Καλή σαρακοστή, χρόνια πολλά. Καλή σαρακοστή, πρόεδρε, χρόνια πολλά. Συγχαρητήρια, Χριστίνα, για την εκπομπή σου και συγχαρητήρια και στο πάνελ σου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, καλή δύναμη. Έχει γίνει έθιμο στην πατρίδα, στον Ευστάθιο Χωραφά, να κάνει κάθε χρόνο με προσφορά για όλο τον κόσμο, όχι μόνο πατριδιώτες και όλο τον ομό. Έρχονται εδώ κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Η φασολάδα είναι, φημίζεται ως η καλύτερη φασολάδα η οποία υπάρχει στην περιοχή. Και όσο μας τα λέτε να δοκιμάζουμε κιόλα. Το μυστικό. Τα οποία προσφέρουμε όπως το μυστικό, πρόεδρε, τι κάνετε, να το κάνουμε κι εμείς εδώ στην Αθήνα. Το μυστικό δεν μπορούμε, αν δεν έρθει να δοκιμάσει, να σας δώσουμε καθάκι να κρατήσετε. Στείλτε μας, πρόεδρε, στείλτε μας. Και μαζί με τη φασολάδα τι άλλο θα προσφέρουμε, τι άλλο θα τσιμπήσουμε. Μαζί με τη φασολάδα είναι η λαγάνα η παραδοσιακή, είναι τουρσιά από πιπέρι, από λάχανο. Από ντομάτα, είναι γιές, είναι ο χαλβάς, είπαμε, ο παραδοσιακός. Είναι τα κρασιά, λευκό, κόκκινο, είναι το τσίπουρο, είναι η γράπα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία προσφέρουν μια ποικιλία, η οποία ο καθένας που έρχεται πρέπει, έχουμε τους δίσκους, ο οποίος γεμίζει ένα δίσκο ολόκληρο, δεν παίρνει ένα πολλάκι. Μόνο, αλλά και φαντάζομαι, πρόεδρε, καλό το φαΐ, αλλά φαντάζομαι θα έχει και χορό μετά, έτσι δεν είναι. Έχουμε ζωντανή μουσική. Έτσι. Πάντα, δηλαδή μετά τις 11 θα αρχίσει η ζωντανή μουσική εδώ και γεμίζει όλος ο δρόμος εδώ, όλη η περιοχή γύρω-γύρω και αρχίζει ο χορός. Λοιπόν, εμείς καλά μιλάμε εδώ, αντιπρόεδρος. Κοιτάει την εκπομπή και δεν ανακατεύει καθόλου την Βασουλάδα. Όχι, θα μας πιάσει, αντιπρόεδρε. Με ξύλο το ανακατεύουν, με ξύλο. Με ξύλο, είναι ξύλο παραδοσιακά. Καλή σαρακοστή. Λοιπόν, να σας στείλω μία φασουλάδα έτσι από την Βέρεια. Βάλε σε ένα βαθύ πιάτο να τη δούμε λίγο, να νιώσω ότι θα βουτήξω έτσι τη λαγάνα μου. Δεν, Μιχάλη, στη Βέρεια δεν είναι το ραβανί παραδοσιακά εκεί, όχι, κάνω λάθος. Εννοείται ότι είναι το παραδοσιακό το ραβανί. Τι ραβανί είναι αυτό που έχετε, βρε Μιχάλη? Αλλά σήμερα δεν θα δώσουμε ρεβάνι. Τι θα δώσουμε? Να σας πω και κάτι. Είναι κάτι το περίεργο εδώ πέρα ο πρόεδρος που έχει κάνει. Εδώ τα κορίτσια του συλλόγου πίσω κάθονται κάθε φορά και μαγειρεύουν δικά τους φαγητά. Δηλαδή. Α, ωραίο. Πώς τα λέμε τα φαγητά που κάνουν εδώ ο συλλόγος? Είναι ποντιακά εδέσματα τα οποία θα πούμε από υβριστών, σειρών. Υπέροχα. Σουρβά, να σου, να σου πω κάτι, Μιχάλη μου, βρέχει εκεί τώρα, βρέχει. Είναι λίγο έτσι, ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει, το βλέπω, μέχρι και εγώ εδώ το βλέπω. Είναι λίγο τρισδιάστατη τηλεόραση. Δεν μας πειράζει εμάς, γιατί έχουμε χώρο το οποίο χωράει μέχρι χιλιά άτομα μέσα. Το κτίριο είναι αίθουσες.
μεγάλες, οι οποίες χωράνε πάρα πολύ κόσμο. Άρα εμείς δεν φοβόμαστε. Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά, πρόεδρε. Θέλω φασολά. Τίποτα δεν μας σταματά. Χριστίνα, ξέρεις, όταν θα κάνεις μια εκπομπή έτσι για το Πάσχα, θέλω να καλέσεις το σύλλογο εκεί πέρα να δεις τι σύλλογος είναι. Να πάρεις πλάκα, να μας μαγειρέψει εκεί στο πάνελ κιό. Καλή, θα έρθουμε εμείς εκεί να την κάνουμε. Λοιπόν, τις ευχές μας και του χρόνου, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή, πάντα τέτοια, να περνάτε όμορφα και να μοιραζόμαστε τις όμορφες στιγμές σας.